Πάμε στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού. Είναι μια παράσταση που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. Βεβαίως. Πολύ εξαιρετική ωραία παράσταση. Παράσταση. Την είχαμε δει και πέρσι με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και εκλεκτούς έτσι ηθοποιούς που είναι στην παρέα του. Και να καλημερίσουμε, τιμή μας είναι. Με τιμά, με την προσοχή του και τη φιλία του ενίοτε και οχι σπανίοτε, ο εξαίρετος καλλιτέχνης, ηθοποιός και όχι μόνο ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Καλημέρα. Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα. Τώρα σε βάλαμε σε μια κουβέντα, ακούς και τα μηνύματα των φίλων ακροατών. Σε μπερδέψαμε λίγο. Για θέατρο πήγαμε να μιλήσουμε, αλλά ένα θέατρο είναι και η ζωή μας, καθημερινό. Ναι, θέατρο απόψεων, θέατρο αντιδράσεων. Ο Δημήτρης Χόρνο, όταν τον είχαν ρωτήσει, παίζετε και στη ζωή σας θέατρο, είχε πει ότι μα μόνο στη ζωή μου παίζω θέατρο, στο θέατρο παίζω αλήθεια. Και αυτό έχει να κάνει καμιά φορά που μπερδεύουμε την υποκρισία με την υποκριτική. Εγώ τους λέω αυτό, υποκριτική είναι τέχνη, υποκρισία είναι ελάττωμα. Σπύρο, την αλήθεια αγγίζεις και μέσα από την θεατρική αυτή παράσταση, όχι μόνο για αυτά τα οποία αποδίδουν οι ηθοποιοί, αλλά και για την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, στην παράσταση μπορεί να μπει οποιοδήποτε, είναι άνεργος ή είναι από τους ανθρώπους που έχουν αδυναμία στο να μπορέσουν να πληρώσουν το εισιτήριό τους. Θυμάμαι και από πέρσι, ότι εκεί είχα έρθει και ο ίδιος μάλιστα, ότι μαζεύατε και ρούχα και κουβέρτες για να τα δώσει στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δηλαδή δεν είχαν ρούχα ή κουβέρτα για να ζεσταθούν είτε σε παραπήγματα είτε εκεί που βρίσκονται σε κάποια ιδρύματα. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζεις αυτή την προσπάθεια. Το είχαμε κάνει και το είχαμε απευθύνει και στους θεατές μας και η αντίδραση ήταν συγκινητική. Να πούμε δύο λόγια για την παράσταση τώρα με την ευκαιρία. Για αυτό που αναφέρθηκες για το εισιτήριο, το είχα δει πριν από μερικά χρόνια. Στην Αγγλία που είχα πάει και μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση. Προσπάθησα να το διαχειριστώ και εγώ εδώ. Περάσαν κάνα δύο χρόνια μέχρι να τα βρω εκεί πέρα. Ναι, πρέπει να τους πείσεις για αυτά που ξενίζουν. Και τα λοιπά. Ωστόσο, ανάμεσα στις έτσι, εγγενείς έτσι, δυσκολίες συμπεριφοράς της ελληνικής κοινωνίας, είναι και αυτό, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ έχω πει ότι 30 άνεργοι με τις οικογένειές τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα είναι ένας άνεργος θα πληρώσει η γυναίκα του και τα παιδιά του. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να έρθουν να δουν την παράσταση κάθε μέρα και το Σάββατο ακόμη. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα στα δύο χρόνια, κάνα δύο φορές έχουμε συμπληρώσει το νούμερο 30. Σημαίνει αυτό ότι γενικώς έχουμε προβλήματα ακόμα πολλά με το εγώ μας. Δεν κοιτάμε πραγματικά την ουσία των πραγμάτων. Ντρέπονται πάρα πολύ, κάθονται τελευταίοι στην ουρά στο ταμείο για να μην ακούσουν οι άλλοι. Λες και είναι κακό να είσαι άνεργος. Εδώ πέρα είναι, κοντεύουμε να γίνουμε 50-50 το άνεργο. Ακριβώς. Δεν ξέρεις το άνεργο. Εσύ λοιπόν τους προτρέπεις να έρθουν με θάρρος και να πούνε θέλω την ελεύθερη είσοδο. Ασφαλώς. Και βέβαια οι αντιδράσεις αυτών που έρχονται μετά στο καμαρίνι πραγματικά είναι συγκινητικές γιατί είναι πολύ κόσμιες και πολύ αξιοπρεπείς. Σπύρο, είναι το θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, είναι το πρώην Ριάλτο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι δυνατή η ομάδα. Είναι ο Χρήστος Σομπύρος, ο Τάσος Γιαννόπουλος, η Νίκη Παλικαράκη. Είναι ο Στέλιος Πέτσος, ο Αλέξανδρος Καλπακίδης. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιους. Όχι, όχι, αυτή είναι, έτσι. Η δυναμική ομάδα και φυσικά κείμενα του Ντάριο Φω με ένα ιδιαίτερο μήνυμα μέσα από αυτά, έτσι. Με τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού. Ναι. Το είπα σωστά, και έτσι είναι λίγο ατυχής. Ναι, το λέμε φέτος η κωμωδία του τυχαίου θανάτου ενός αναρχικού. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πέρσι είχαμε κάποια προβλήματα. Νομίζαν ότι είναι ένα έργο αμυγός πολιτικό και δραματικό και βαρύ κτλ. Δεν ξέραν ότι είναι κωμωδία. Και το έχουμε βάλει πια και στον τίτλο. Ναι, είναι σαν να γράφει και χτες το βράδυ αυτό το έργο και γι' αυτό και ο κόσμος αντιδράει έτσι όπως αντιδράει. Αντιδράει πολύ καλά ο κόσμος, σαν να μην είναι όχι ακριβώς θεατρική παράσταση, σαν να είναι έτσι ένα πολιτικό γεγονός. Εντάξει, είναι σαν να γράφει σήμερα τον Ντάριο Φω για την ελληνική πραγματικότητα. Όπως επίσης μπορεί να πάτε και στο επόμενο θεατρικό, το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω του Ντάριο Φω. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, νομίζω μπορεί να το κάνεις και παράλληλα αυτό, ξέρεις. Να σου πω κάτι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις, δημοσιογράφος είμαι και εγώ ένα εγωιστικό γουρούνι και πρέπει να εκμεταλλευτώ τον ραδιοφωνικό και όχι μόνο χρόνο μου. Ναι. Και πρέπει να σε ρωτήσω τι έχεις να πεις για την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Δεν έφερε ο Ολυμπιακός ισοπαλία, ο Κωνστάντζο έφερε. Ο Κωνστάντζο, ναι, ναι. Δραματική κατάσταση. Πικράθηκες θες. Ναι, δεν το περίμενα. Κανείς δεν περίμενε αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα άνθρωπος. Τι να κάνει το παλικάρι, είπαμε να έχεις υπομονή, να περιμένεις, να βρει τα βήματά του στο πατσιμό. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι. Μέχρι τότε θα έχουμε πει στη Β' Εθνική. Μήπως δεν το λένε Κωνστάντσο και το λένε Κον Άστο. Κάποιος είπε, ένας φίλος μου είπε, λέει, ρε εσύ, αυτού νου και τεπόζιτο να του ρίξει, να το πιάσει. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Άλλα που διαβάσαμε τώρα μέσα στο και σε αφορούν. Υψηλή τηλεθέαση για το στην υγειά μας.
Έφτιαξε την. Σε επαναλήψει, ναι. Φαντάζομαι, σε επαναλήψει, έτσι. Που σημαίνει ο κόσμος έχει διάθεση. Θέλει να βλέπει εικόνες, θέλει να βλέπει πρόσωπα, να τραγουδούν, να νιώθει το παλιό παραδοσιακό ελληνικό καθαρό κέφι. Πολύς χώρος γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι σου κάνανε και περικοπές στην εκπομπή και να μπορείς να επιβιώσεις μέσα από την κρίση. Ναι, εντάξει, δεν είναι τη παρούση, δεν μου αρέσει να τα λέω. Απλώς το παρακάναμε. Δηλαδή, το παραγριέψαμε. Νομίζω ότι ξέρεις, τα όρια του ας πούμε των πραγματικών αναγκών με τα όρια της υποκρισίας καμιά φορά είναι δυσδιάκριτα. Εντάξει, δεν θα πω περισσότερο στην κουβέντα. Ίσως να με θυμίσει μια συνέντευξη κάποια στιγμή εδώ στο ραδιοθάλαμο του Φλας, στη δική μας γιάφκα. Νομίζω ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα τα πούμε καθαρά. Λοιπόν, Αλέξος Αλεξανδράκης, η κωμωδία, ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού. Ποιες μέρες είναι, Σπύρο? Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.